Γεια σας κύριε, και καλώς ήρθατε στο σημερινό βίντεο που θα δούμε μια διασταύρωση, μια πολύ ενδιαφέρουσα διασταύρωση ανάμεσα στον Γκάι Ρίτσι και στον Πόντ Σμιθ. Έτσι ένα σταύρωμα βρετανικής περιπέτειας με cyberpunk αισθητική. Καλά, πάμε στο βίντεο. Έχουν πλάκα αυτά που ξεκινάνε και γράφουν 2 χρόνια πριν, 3 χρόνια πριν. Δηλαδή, πες μας ότι έγινε αυτό και μετά γράψε πόσα χρόνια μετά είναι. Και επίσης, πώς γίνεται να βαράτε με ρόπαλα και σφυριά και να μη σπάει ένα τζάμι. Και πόση κλωστή πια έχει υπάρξει στον κόσμο. Είναι λίγο σαν ταινία του Γκάι Ρίτσι, βασικά σαν κόμικ του Γκάι Ρίτσι. Όπα, η καρέκλα. Α, λέω κι εγώ. Πολύ τη σίγουρη τη λέω τη φιλενάδα, με το πιστόλι απέναντι σε καραμπίνες. Α, και την παρατήσανε εκεί πέρα. Και φαντάζομαι ότι ο τελευταίος κακός θα είναι αυτή, έτσι. Και το κλασικό σενάριο που ο χαρακτήρας μας από τότε που έκανε αυτό το οποίο μας έδειξε να κάνει, από τότε έχει ξεπέσει, τον πετάνε με τα μούτρα κάτω στις λάσπες έξω από το μαγαζί, παρόλα αυτά απτόητος. Αυτό, μια κλασική νύχτα του φίλου μας, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Και τώρα φαντάζομαι είναι η ιστορία της εξιλέωσης. Εδώ είναι, μισό λεπτό. Κάνουμε και zoom εδώ πέρα για να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι αυτό εδώ. Pick up, να κάνουμε move to, νομίζω δίπλα είμαστε. Όπα. Α, έτσι γίνεται η μετακίνηση. New voicemail. Δεν θα τον έκανα για Γάλλον, από την αλήθεια, έτσι όπως τον βλέπω με τα μούτρα. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, ο Φρανκ χρωστάει. Γιατί να ξαναπάς στην pub, δηλαδή σου είπε να συναντηθείτε εδώ πέρα, δεν μπορείς να περιμένεις απ' έξω, ας πούμε. Πρέπει να βρούμε τώρα εμείς τρόπο να ξαναπούμε στην pub. It's padlock, λέει. Αλλά η κλειδαριά είναι σκουριασμένη με κάτι βαρύ, μπορούμε να τη σπάσουμε. Πιθανόν φαντάζομαι με το crowbar. Α, οτιδήποτε κάνεις, λέει, εξοδεύει action points. Άρα, ψάξ' το. Οπ, βρήκαμε κέρματα. Λοιπόν, 3 action points μας μείνανε. Πήραμε στο inventory μας, έχουμε ένα butterfly knife και κέρματα. Τα οποία κέρματα φαντάζομαι τα δώσουμε σε αυτόνα. Ωραία, 1 action point για να του δώσουμε τα κέρματα. Άρα μπορούμε τώρα να το πάρουμε αυτό. 3 action points μου λες. Α, και με πήγε στο -1. Το πήραμε παρόλα αυτά. Let's see what you can do. Δηλαδή κάτι περίμενε. Μπορώ να πάω στα μείον. Ending the turn. Ωραία. Enemy activity. Όπα, έχει όντως activity. Φαντάζομαι τώρα μπορούμε να κάνουμε smash open εδώ πέρα την κλειδαριά. Iron gate, enter. Επίσης θέλω να μπλακώ. Δεν βλέπω άλλη επιλογή. Πάμε να του μιλήσουμε. Α, χρωστάει ο φίλος και αυτός ο Ιαν είναι φαντάζομαι της επιχείρησης. So boss sent me to collect 200 quid and leave with a few reminders. Few reminders λέει και έχει κάνει 5 λεπτό τώρα που τον βλέπουμε να τον βαράει συνεχόμενα, έτσι. Φαντάζομαι το few reminders αναφέρεται στα κύτταρα τα κεφαλικά τα οποία θα σταματήσουν να δουλεύουν μετά από τόσα χτυπήματα. Α, και εμείς χρωστάμε εδώ. Θα πεις γι' αυτό μας πέταξε έξω. Και πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μάχη, η οποία είναι turn-based. Η αλήθεια είναι θα ήθελα και εγώ να κάνω my own business εκεί πέρα, θα μπορούσα απλά να έχω εδώ στην πόρτα. Okay, λοιπόν, έχουμε 4 ειδών. Damage types και διαφορετικό effectiveness ανάλογα σε ποιον το κάνουμε. Κάποιοι έχουν resistance σε κάτι, κάποιοι δεν έχουν resistance σε κάτι. Όχι, το shield icon, το capacity to protect themselves. Και όταν δεν έχει καθόλου άμυνες πλέον, παίρνουν αυξημένο damage από επιθέσεις που δεν μπορούν. Λοιπόν, έχουμε και λέμε με το φίλο τον Ιαν εδώ πέρα. Φίλε Ιαν, θα σε κάνω μια επίθεση τώρα εγώ, να ξέρεις. 87% δεν θα πλησιάσουμε. Θα μου πεις δεν ξέρω πώς πάει αυτό. Οκ, okay, το κατεβάσαμε τον Ιαν στα 5. Δεν μας έκανε και πολύ damage, Ιαν, από την αλήθεια. Έτσι, συγγνώμη κιόλας, Ιαν, δεν θέλω να σε προσβάλλω. Αλλά περίμενα να με σκίσεις με την επίθεσή σου. Όπα.
guard against his next attack. Α, φορτίζει το ulti του ο Ιαν τώρα. Εγώ θα κάνω guard, το οποίο κάνει damage resistance, avoidance και damage from charged attacks μειώνει 100%. 5 action points. Πάμε πάλι για επίθεση. Βλέπω ένα defense σου έχει μείνει εδώ πέρα, τη κατά είναι αυτό. Οπότε φάει αυτό. Και του σπάσαμε την άμυνα, τον έχουμε ζαλίσει πλέον. Τώρα δεν ξέρω να πω καλή νύχτα, γιατί δεν νομίζω να το ρίξουμε ανέστητο. Κάτι μου λέει απλά να το σκοτώσουμε τον άνθρωπο. Ναι, να σε καλά που ο Ιόνιον ήταν φλόρος, αλλιώς θα σε έλεγα εγώ. Α, έχει XP. Ξεκάθαρα RPG το παιχνίδι. Οπ, τσιμπήσαμε και λεφτά. 3 EP set, τι να το ψάξουμε. Firecrackers. Και shopping list. Τα πήρε όλα εκτός από bike για 200, γι' αυτό έχετε 200. I'll take these firecrackers. Be useful to draw someone's attention. Α, μήπως έτσι κάνουμε την περισπασμό για να μπούμε στο μαγαζί. Ξέρεις τι θα κάνω, ένα intern εγώ να πάρω πίσω τα action points μου. Μπορέσω να ψάξω εδώ πέρα τι θα ψάξω. Εσένα δεν σε ψάξαμε. Τι έχεις πάνω σου? Pain killers. Οπότε χώσε τα firecrackers εδώ μέσα. Bouncer distracted for a minute. Και φάση τι, ας πούμε, ότι θα τα ανάψουμε αυτά, οκ, okay, θα τα βάλουμε εκεί μέσα, θα κάνουν κλακ, κλουκ, παπ, πουπ. Και ο άλλος θα βγει, ας πούμε, για να τσεκάρει ότι γίνεται πόλεμος επειδή κάνουν μερικά παπ παπ παπ. Και αυτό ήταν ο αντιπερισπασμός που χρειαζόμασταν για να ξαναμπούμε στο μαγαζί. Ανά η Sally. Objective complete. Get back to the pub. Πήραμε και 55 XP level up. Catch up with Sally. Φαίνεται αρκετά εύκολο αυτό το quest. Όπα. Search the handbag. Γιατί όχι. Αφού το παρατήσαν εκεί πέρα, τους παίρνουμε και τα χάπια τους από μέσα. Α, με τα 200 τα οποία πήραμε. Ωραία, πληρώσουμε για το λογαριασμό μας. Τα χρωστούμενα βασικά. Ωραία, κάτσε να μιλήσουμε με τη Σάλη. Πούσε ρε ψυχή. Αυτή δεν ήταν μαζί μας στη ληστεία που πήγε στραβά πριν 2 χρόνια. Τι, underground race leaks, fix the map. Τι αυτοκίνητα. Α, σκυλιά. Και έχουν ολόκληρο Ολυμπιακό στάδιο που βάζουν τους σκυλιά. Ναι, αυτά σκυλιά δεν είναι. Ωραία. Και μας προτείνει κάποια δουλειά η Σάλη, την οποία μέσα μπαίνει αυτός ο καουμπόης της κατάσταση. Όχι, μόνο καουμπόι δεν σε λες. Και αυτός είναι ο Γκάβιν από ό,τι μα λέει η Σάλη. Γεια σου, χάρηκα για τη γνωριμία. Video Game Studio. Hogan Industries, δεν τους ξέρω. Α, πρώην. Γιατί θέλουμε να κάνουμε εκεί πέρα. Μπαίνουμε, λέει, στα Hogan Lambs. Πάμε στο γραφείο, λέει, και παίρνει τα αρχεία από το δίκτυο. Πότε θέλει εμάς για να ξεκλειδώσουμε. Ξεκλειδώσουμε. Τίποτα βίαιο. Μπαίνουμε, κλέβουμε τα αρχεία, βγαίνουμε. Πραγματικά έχει feel ταινίας Guy Ritchie με λίγο cyberpunk έτσι αισθητική. Chapter 1, Revelations. Λοιπόν, ποιο είναι το σχέδιο? Χώνουμε τον Gavin πίσω στο γραφείο του για να τραβήξουμε τα αρχεία από το server. Πανεύκολο. Α, μας εξηγεί το Composer. Κάποιες πράξεις, λέει, θα επηρεάσουν το Composer του ήρωα, λέει. Κάθε χαρακτήρας έχει δικό του attribute, καθένας ξεχωριστό. Κάποιοι, λέει, είναι καλύτεροι με το να αντέχουν το stress, ενώ άλλοι παίρνουν ακόμα και bonuses, λέει, όσο κατεβαίνει το composer τους. Α, κατάλαβα, κλασική φάση, χάνει τον έλεγχο, κάνουν ό,τι θέλουν και αρχίζει να έχει παρεσθήσεις ο Gavin όταν ξεκινάει στη μαγική. Και άμα δεν τους επιτεθείς, λέει, αυτούς τους εχθρούς, τον χτυπάνε και του κατεβάζουν κι άλλο το composer. Και άμα κατέβει εντελώς, ας πούμε, τι συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, θα ανησυχήσουμε γι' αυτό όταν γίνει. Στα abilities, λοιπόν, του Frank, έχουμε το observe, στο οποίο κοιτάει το δωμάτιο και σου λέει με τι μπορείς να κάνεις interact. Οπότε έχουμε πόρτα κάδο, αμάξια, πόρτα και πόρτα. Λοιπόν, πόρτα εδώ. Frankie, maintenance room. Δεν έχουμε ένα λόγο να μπούμε ακόμα εκεί μέσα. Ωραία, κάνε search αυτό εδώ πέρα. Θα με πάει στα μείον 2. Και βρήκαμε και άλλα pain killers. Άρα τώρα μπορώ να πάρω εγώ την Sally και να συνεχίσω να ψάχνω. Open bonnet. Για ποιο λόγο να πάμε στη μηχανή? Car battery. Για κάποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος τώρα κλαίει την μπαταρία αυτοκινήτου του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τη χρειαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά την πήραμε. Ωραία. Open door examine κάνει καλύτερα. Nice set of wheels. Ο Μπάρι, ποιος είναι ο Μπάρι? Head of security. Άρα θα έχουμε καυγάδες, υποψιάζονται. Αυτό το αμάξι ξόδεψε 3 AP. Και άλλα pain killers. Τι φάση, όλοι είναι ζαβλακωμένοι. Ωραία, εδώ δεν έχουμε κάποια action point άλλα με αυτήνα. Εσύ δεν έχεις pick lock. Κάνει εξάμιν τότε, κλειδωμένος και βλέπει κάτι, λέει, στη θέση του συνοδηγού. Λοιπόν, εδώ, ένα EP open. It's not powered on. Μπορούμε να το δώσουμε με την μπαταρία, μήπως. Οπότε έχει εδώ, trail of blood. A lot of blood. Και τα αφήσανε έτσι, ας πούμε, οκ, okay, ναι, δηλαδή κάτι έγινε, αλλά κοντζάμι εταιρεία δεν φρόντισε. Roadster, κάτω search. Nothing of value here. Πάμε πάνω, φαντάζομαι, δεν βλέπω κάτι άλλο.
There are security cameras watching that elevator. Might be a mistake to put ourselves on full display. Α, okay, πρέπει να κλείσουμε τις κάμερες πρώτα πριν περάσουμε. Look for a way to just turn them off. Ωραία, ωραία. Ναι, κάνει θόρυβο η αλήθεια είναι το όπλο. Security terminal. Φαντάζομαι εδώ είναι. Ναι, υποψιάζομαι ότι εκεί ήταν. Συγγνώμη, δεν μπορούσαμε να ακούσουμε πρώτα αν έχει κόσμο μέσα. Την μπλεχτήκαμε πάλι σε μάχη. Αυτή τη φορά τουλάχιστον έχουμε 3 άτομα. Αν και αυτή τη φορά έχουμε 2 εναντίον. Οπότε να δούμε τι θα έχει να γίνει εδώ. Άου. Πόσο, τι, guard θα κάνεις, γιατί ούτε action points έχεις καημένε. Ο Gavin. Κάνει attack με το ένα action point που έχεις. Κάνε καλύτερα σε αυτήν, που έχει περισσότερες πιθανότητες να πιάσει. Και έχουμε τη φιλανάδα, η οποία και αυτή θα κάνει guard για να πάρει action points πίσω. Skills. Mark an enemy για να πάρει παραπάνω damage. Ναι, νομίζω βολεύει αυτό. Για να μπορέσουμε να ρίξουμε πιο γρήγορα. Οπότε τώρα είναι, παίζει αυτή. Exhausted. Τι κάνει αυτό. Και knocked out, recovering from spending more action points that were available. Ωραία, και τώρα η φιλενάδα. Skills τι έχεις. Patch up. Healing δεν θέλουμε ακόμα. Φαντάζομαι αυτό είναι, έτσι. Οπότε κάνει ένα brass knuckle attack σε αυτήν εδώ. Ωραία, και παίρνει και παραπάνω damage. Γιατί έχει το σημάδι από το κορμί σου που θα μένει. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να τρώει ξύλο εδώ, ο Frank. Κάνει attack. Μας καταφέρουμε να ρίξουμε στα γρήγορα αυτή τη μία. Περίμενε. Στο μαχαίρι μου βγάζει ότι παίρνει παραπάνω damage από το μαχαίρι. Οπότε καλύτερα να κάνω μαχαίρι σε αυτούς. Ωραία, έφυγε η μία. Ξέρεις τι, να κάνω ένα patch up τον Frank. Το οποίο πόσο κάνει. 8 hit points. 8 hit points. Αλήθεια. Δες που θα μας σώσει ο hacker. Δεν θα μας σώσει ακριβώς, οκ. Okay. Ξεκίνησε να βαράς, τώρα μας και προλάβαμε να τον ρίξουμε πριν από εμάς, μιας που είμαστε τρεις και αυτός είναι ένας. Ο critical, τον κατεβάσαμε το φίλο, τέλος. Τα έφαγε τα ψωμιά του. Και level up η φιλενάδα. Μπράβο στη Σάλι. Παραπάνω hit points παίρνει και avoidance και έχει taunt και medicine potency. Αλήθεια είναι, ναι, λίγο πήγε... Πήγε περίπατο το σχέδιο. Κάνα intern τώρα να φέρω πίσω τα action points. Alert increased. Α, τώρα εδώ πέρα έχει κάποιο. Τι έγινε. Μας την πέσαν πάλι. Έλα ρε φίλε, επειδή πέρασε το turn. Λέει πως αλλιώς θα πηγαινόταν η δουλειά. Κάνε ένα focus, μπας και φάμε. Πιο γρήγορα αυτή τη φορά κάποιον. Δώσε. Ωραία. Εσύ τώρα skills. Να κάνω taunt, να τραβήσω την προσοχή του στην Sally, η οποία έχει ξεκάθαρα πιο πολλά hit points από όλους τους υπόλοιπους. Μπράβο το κορίτσι. Hey, το τον δεν δουλεύει. Φαντάζομαι εξακολουθεί να δουλεύει ότι τα μαχαίρια κάνουν πιο πολύ damage σε εσάς. Τη ζαλίσαμε, τη ρίξαμε το defense, το σπάσαμε βασικά. Οπότε τώρα εγώ θα σε ρίξω σε ένα κάτω. Πανέμορφα και μας έμεινε μία. Οπότε το τον πώς δουλεύει. Α, δεν είναι ότι τους αναγκάζει να πάνε σε αυτήν, να παίζει να πάνε σε αυτήν. Κάτσε να δοκιμάσω εγώ ένα aim shot. Οπα. Α, και κατευθείαν τη σπάσαμε την άμυνα. Τελικά άξιζε το να δουλέψει η καραμπίνα σε αυτούς που παίρνουν παραπάνω με το μαχαίρι. Πάρε τώρα μια μαχαιριά. Οι δύο. Οκ, πήρε και ο Gavin ένα level up. Ο οποίος τι έξτρα πήρε ο Gavin. Rush, Overload, Cybernetics Target. Φαντάζομαι θα συναντήσουμε και πράγματα με ρομποτοπράγματα. Κάθε γύρο λέει το alert level ανεβαίνει. Και είναι πιο πιθανό να έρθουν εχθροί, οπότε είναι πιθανότητα, έτσι. Λοιπόν. Ωραία, αδρεναλίνη, tranquilizer και first aid kit. Συν ένα skill level for patch up. Κάντο equip, καλή φάση, νόμιζα ήταν usable. Και είμαστε όλοι, λοιπόν, κάνω πάλι enter εγώ. Alert increased. Πάλι. Όπα. Ουφ, αγχώθηκα λίγο, λέω κι εγώ. Για ψάξε τα ντουλάπια εδώ. Body armor. Ξέρεις τι, άμα είναι να κάνει το tank η φιλενάδα, να βάλει και το body armor. Όπα, εδώ είμαστε. Δύο θέλει για να κάνει hack. Και πάμε για hacking. Πάμε να δούμε και αυτό το μηχανισμό. Βάζουμε νούμερα από αυτά τα οποία μας επιτρέπει εδώ πέρα, ανάλογα τη δυσκολία έχει περισσότερα. Και με τα σχηματάκια τα οποία μας βγάζει εδώ, καταλαβαίνουμε αν είναι σωστά αυτά τα οποία βάλαμε ή όχι. Λέει εδώ πέρα το πράσινο. Ένα από αυτά είναι σωστά και είναι σωστή θέση. Κίτρινο είναι σωστά, αλλά είναι στη λάθος θέση. Και κόκκινο έχει πατήσει ό,τι να είναι. Ένα σωστό. Το μοναδικό κοινό που έχουν το πάνω με αυτό είναι κανένα. Οπότε πώς γίνεται εδώ να είναι σωστό και εδώ να είναι σωστό. You're not making sense. Γιατί λες ένα από τα digits είναι correct και σε σωστή θέση με το πράσινο. Το βρήκα.
Οκ. Απλά εγώ είμαι λίγο μπούφος, αλλά το κατάφερα. Το χακάραμε και... Axe Computer. Disable Cameras. Πάμε να μπούμε ασανσέρ. Δεν βλέπω κανένα εδώ πέρα να έρχεται. 19ος όροφος. Οπα. Κάτι έχει συμβεί εδώ μεταξύ εδώ πέρα, ναι. What the hell happened over here? Oh shit! Και είναι το γραφείο του Μπάρι, του υπεύθυνου ασφαλείας. Ωραία, ο Γκάβιν έχει αρχίσει να τρελαίνεται. Αρχίζει να ακούει φωνές ο Γκάβιν. Έχω κάτι σε consumable για να σε ηρεμήσω. Ξέρεις κάτι? Καρφό σου. Αχ, και σταμάτησαν οι φωνούλες. Θα το ψάξουμε καλύτερα. Τηλέφωνο. Leave voicemail. Λίγο desperate την ακούω την Άντσι. Όπα, briefcase. Δεν το κάνεις έρθει εσύ. Έλα εδώ εσύ να κάνεις έρθει το briefcase. Birmingham's finest, painkillers. Αυτά, ωραία. Φράγκ, μπορεί λίγο εσύ εδώ να δεις τι συμβαίνει looks εδώ. Looks like a spot of trouble. Oh, trouble, λες, ε. I don't know, but everything's pretty smashed up. We shouldn't be here. If we get caught... Shut the fuck up, Gavin! Ηρέμησε, Gavin. Μην άρχισε να ακούς φωνές, Gavin. Ξεκίνα εσύ τα hackings. Ένα πιάσαμε σωστό. Ένα σωστό σε λάθος θέση. Τρία σωστά. 3-16. Ναι. Ωραία. Gary Marshall. Fuck this. Ναι. Overtime λέει. Barry Madixie lost his keys in the sewer drain. Θα το κάνω το hack και εδώ. 4. Και το τελευταίο είναι... Ναι. Έχω ξεφύγει πλέον. Έχω γίνει τεράστιος hacker. Και happy birthday, bitch. Party zone, bringing beer, betting on big bomber και placing a bet on big bomber. Δεν μάθαμε και κάτι ιδιαίτερο να πω την αλήθεια. Πάω να δω εδώ μέσα τι έχει συμβεί. Lock tight, better check the card reader. Ποιο card, α, να το. Completely offline. Δεν μας έμεινε και κάτι άλλο. Enter code, έλα εδώ εσύ ρε. Βάλω τον κωδικό εδώ πέρα. Να μπούμε μέσα. Hacking to your office. Κάντο. Average γιόλα σε 2 λεπτάκια. Ναι. Μπες μέσα εδώ στο IT office τώρα. Α, και ενοχλήθηκε το ρογκάβι γιατί του δώσαν το γραφείο στο Steve. Ωραία, πρέπει να βρούμε τώρα που έχει γράψει ο Steve τον κωδικό του. Πού μπορεί να τον έχει γράψει ο Steve τον κωδικό του, δηλαδή notebook. Ωραία, κάτσε να το δούμε λοιπόν τώρα. Αν πάμε δηλαδή τώρα εμείς εδώ πέρα στα πράγματα που έχει ο Frank. My goddess holds the key to my heart. My goddess, ποια είναι η goddess του. Λοιπόν... Moved recently. Για ακούω να το αυτό. Θα έχει κανένα βωμό από πίσω. Όπα, τι έχουμε εδώ. Your process. Α, έχουμε και άλλο mini game εδώ πέρα. Και πρέπει εγώ με το AD να παραμείνω μέσα σε κάποιο λογικό πλαίσιο. Ωραία, πήραμε ένα πόντο. Πρέπει όταν φτάσει εκεί το κύμα να είμαι μέσα σε αυτή την περιοχή ουσιαστικά για να πάρουμε τον πρώτο να πρασινίσει. Και έχουμε ένα ακόμα. Ουσιαστικά σαν πολεμάμε με τον εαυτό μας. Πλάκα έχει. There. Μικρά χαζά mini games. Lady Shell. A real Lady Shell poster. Hard to find these. Fight forever. Fight forever. Ναι. Ωραία. Server. Download data. Τα πήραμε όλα. Server not found. Check the service connected to the network. Τι έγινε, γιατί έφυγες. Something wrong there, Gavin. The fucking server isn't responding. Well, I guess we should start by going to the server room to investigate. And you have access to the server room? Not quite. Πρέπει να βρούμε ID card. Had access to the server room. Oh. We're also gonna need the server room key cards. Δηλαδή, φάση πρέπει να είπαμε να μπούμε για μια γρήγορη κλοπή δεδομένων και πρέπει να κάνουμε tour ολόκληρη την εταιρεία, κάθε όροφο, έτσι. Κάπου εδώ το κλείσω το βίντεο. Περισσότερο να συγκρατήσω σε αγωνία για το αν θα καταφέρουν αυτοί οι τρεις τύποι να φύγουν από αυτή την εταιρεία μέσα αλόβητοι, παίρνοντας και αυτά τα οποία θέλουν και πώς θα γίνει αυτό. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα πολύ να το συνεχίσω σε κάποιο live. Αν συμφωνείτε μαζί μου και θα θέλατε να το κάνουμε αυτό. Άσε ένα σχόλιο κάτω να μου το εκφράσεις. Πάντα το like. Όλα αυτά τα πράγματα βοηθάνε. Κάτω στην περιγραφή είναι κοινωνικά δίκτυα. Όταν συμβεί αυτό, να ενημερωθείς και να είσαι έτοιμος να το παρακολουθήσεις. Παντού γύρω μου έχουν εμφανιστεί διάφορα βίντεο. Πάτησε τα και αυτά αν σου ξεφύγει κάτι. Αυτά από μένα. Αντίο και τα λέμε όταν τα ξαναπούμε.